Εκλήθηκα από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης ότι συνέβη ένα συμβάν με ένα παιδί και πήγα στο κάτω μέρος συνοδεία με τον υπεύθυνο της οργάνωσης και πήγα στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, το οποίο ήταν το παιδάκι, μαζί με παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και ένας συνάδελφος, ο οποίος ήταν βρισκόταν σαν θεατής εκεί και ήταν και αυτός να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Βρήκα ένα παιδάκι σε θέση ανάνυψης από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά σε κομματώδη κατάσταση. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι αρκετά σοβαρό. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποιήσαμε το παιδί, εκλήθη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το συνόδευσα και το παρέδωσα στην κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, γιατί έκρινα ότι ήταν αρκετά επίγουσα και απειλητική η ζωή του. Είχε χτυπήσει το κεφάλι. Η πρώτη εικόνα που είχα, ναι, η πρώτη εικόνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, προσπαθείς γρήγορα να δεις, να έχεις μια πρώτη εικόνα που ήταν. Όχι, ήταν σε κομματώδη κατάσταση. Και γι' αυτό έκρινα ότι έπρεπε άμεσα να διακομιστεί το παιδί, γιατί είχε και... ήταν σοβαρή η κατάσταση, η πρώτη εικόνα που είχα. Επειδή είστε ο γιατρός του αγώνα, ήσασταν συνέχεια εδώ. Ναι, και τις δύο μέρες δεν έχω λείψει καθόλου. Γιατί κάποιοι μπορεί να κάνουν λόγο για ελλειπή μέτρα ασφάλεια. Ακούστε, από την ώρα που ξεκινάει ο αγώνα και πριν και πια μετά, όση ώρα πρέπει να είμαι, εγώ είμαι σε συγκεκριμένο σημείο όπου με βάζει η διοργάνωση. Ήσασταν κοντά στο σημείο, πήγα τα μέσα δηλαδή. Εγώ είμαι σε συγκεκριμένο σημείο, πήγα με τον υπεύθυνο, με μηχανή. Με πήγανε. Με μηχανή, γιατί δεν μπορώ να πάω χωρίς κάποιον αρμόδιο. Γιατί φυσικά μπορεί να θέτω σε κάποιον άλλο σε κίνδυνο. Ούτε μπορώ να περάσω μέσα από. Θυμάστε τι ώρα ήταν, γύρω στις 12 ήταν. Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Συγγνώμη, έτσι, αλλά δεν.